Η Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου και ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου διοργάνωσαν το Β' Πανελλήνιο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου με θέμα η εξέλιξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ελληνικό δίκαιο το τρίμερο 28 με 30 Οκτωβρίου στο αμφιθέατρο του Παραλιακού Συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το συνέδριο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του καθηγητή Πρόδρομου Δακτόγλου. Στο Βόλο για το συνέδριο έδωσαν το παρόν εξειδικευμένοι καθηγητές του χώρου της νομικής επιστήμης. Πρέπει να συγχαρούμε τους διοργανωτές, την Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου και το Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου, που είχαν την πρωτοβουλία να γίνει στην πόλη του Βόλου ένα σημαντικό συνέδριο. Και είναι σημαντικό γιατί βοηθάει να αναδειχθεί σε περιφερειακά δικαστήρια και περιφερειακούς δικηγορικούς συλλόγους η σημασία του ευρωπαϊκού δικαίου, όχι για τους νομικούς μόνον, αλλά για τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος Έλληνας πολίτης υπόκειται σε κανόνες δύο ενόμων τάξεων, την εθνική του και την ευρωπαϊκή, και αυτοί οι κανόνες δεν είναι θεσπισμένοι για να γίνουν πλαίσια στραγγαλισμού. Είναι θεσπισμένοι για να κάνουν καλύτερη τη ζωή του πολίτη σε όλους τους τομείς. Διοργανώσαμε το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου του Συλλόγου μας στον Βόλο και βλέπουμε ότι διεξάγεται με απόλυτη επιτυχία και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από νομικούς, δηλαδή δικαστές και δικηγόρους, από την περιοχή αλλά και από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που ήρθαν να παρακολουθήσουν τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που είχαμε σήμερα και θα συνεχιστούν και το απόγευμα και αύριο το πρωί. Το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου που συνδιοργανώνουν η Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου και ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου αποτελεί κορυφαίο νομικό γεγονός για το Βόλο και τη Μαγνησία γενικότερα. Το υψηλότατο νομικό επίπεδο των εισηγήσεων, οι συμμετοχές της αφρόκρεμας του νομικού κόσμου της χώρας, ανωτάτων δικαστικών, καθηγητών πανεπιστημίου, δικαστών, Ελλήνων δικαστών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Αυτοτελώς αποδεικνύουν αυτό το οποίο λέω. Ταυτόχρονα, για μας ως Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου έχει ιδιαίτερη σημασία ότι διευρύνουμε με εκδηλώσεις όπως η σημερινή τις νομικές γνώσεις των μελών, δίνουμε έγκυρα νομικά ερεθίσματα στα μέλη μας και όχι μόνο για το ενωσιακό δίκαιο, ένα δίκαιο το οποίο ενώ μας αφορά άμεσα, αφορά εμάς ως συλλειτουργούς δικαιοσύνης, αφορά το μέσο πολίτη, είναι πολύ άγνωστο και αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί.